Για... Και εγώ το ήξερα. Α, και εσύ το ήξερε. Τι ξέρατε, ξέρατε παιδί. Τι εννοεί. Εντάξει, είναι γνωστό για τη σχέση σου, λέμε, ρε παιδί. Α, για τη σχέση. Όχι ότι έχει κάνει οικογένεια. Έτσι που σε ατάκαρε. Όχι, έτσι εγώ έτσι κατάλαβα. Όχι, ρε παιδί μου, για τη σχέση. Γιατί είναι γνωστοί μου, είναι φίλοι μου κτλ. Ήξερα για τη σχέση από του πρώτου και δεν μίλησα. Μπράβο. Τι να πει, παιδί μου. Να τον εμπιστευόσαστε εδώ. Να με σταματήσετε. Αυτό δεν κατάλαβα, Αλέξανδρε. Ορίστε. Και όχι μόνο ο Παύλο. Εγώ είμαι πιο χέμηθη, να ξέρει. Εντάξει, ότι κρύβω κάτι, ότι κρυβόμουν ή οτιδήποτε. Πάντως, εσύ έτσι. Να ζω τη σχέση μου και τη ζωή μου. Μιλάμε για τη Χριστίνα Κοντοβά που είναι εκτός από το πολύ ωραία γυναίκα και επαγγελματία, φοβερή σχεδιάστρια ρούχων και μαγιό και εξωτερικών. Και θα έρθει στην εκπομπή. Πότε? Την περιμένουμε. Σύντομα. Σήμερα έπρεπε να έρθει, παιδιά, να μαζευτούμε όλοι. Εντάξει, αφού το είπαμε, να τη στείλουμε όλοι τα φιλιά μα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά πολύ. Τι θα σχολιάσω εγώ πάνω σε αυτό, τα είπες όλα. Όχι, δεν τα είπα όλα. Ποτέ όμως, να σου πω κάτι, Αλέξανδρε, ποτέ δεν είχες τέτοιο κόμπλεξ. Ποτέ, δηλαδή, είναι αυτό που έλεγες πριν. Εγώ ζω τη ζωή μου. Ναι, εντάξει, ναι, και από εκεί και πέρα, ό,τι να γίνει, να γίνει. Δεν κρυβόμουν, ποτέ δεν... Απλώς δεν μ' αρέσει εγώ να, ξέρεις, να σχολιάζω περισσότερο πάνω σε αυτό που ήδη υπάρχει. Και να δίνεις ειδήσεις με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Από εκεί και ύστερα, όπως ξέρουμε όλοι τουλάχιστον της δικής μας δουλειάς, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος, είμαστε μικρή χώρα. Άρα σημαίνει μια μικρή βιομηχανία, άρα μαθαίνονται τα πάντα λίγο ή πολύ. Όλοι μεταξύ μας έχουμε φιλικές ή κοινωνικές σχέσεις. Ο Παύλος, δημοσιογράφος είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι. Δεν μπορείς να αποκλείσεις και τους ανθρώπους. Όχι, βέβαια. Τι να κρύβεσαι τώρα και να κάνεις τον. Σαν τον ελέφαντα, ξέρω εγώ, να πεις το δάχτυλό σου. Θέλω να μου πεις όμως γενικότερα. Μίλησέ μου γι' αυτό. Στη Χριστίνα, τι είναι αυτό που σε έκανε γενικότερα να την προσεγγίσεις από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της εσένα που σου άρεσε σαν πρώτο χαρακτηριστικό. Εκτός από την εντυπωσιακή της εμφάνιση που είναι πολύ ωραία γυναίκα. Κούκλα. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, όπως πολύ ωραία το έθεσες. Εννοείται. Παύλος Σταματόπουλε. Ναι, Αλέξανδρε. Ποιο χαρακτηριστικό. Είναι ένας πολύ ζεστός άνθρωπος. Ναι. Ξέρεις, έχει πάρα πολλά καλά πράγματα. Και πραγματικά είναι. Από τιμή μου, μεγάλη μου χαρά που. Δηλαδή, ζεστασιά τη εγωίτευση, ας πούμε. Το και πρώτο πολλά άλλα πράγματα που τα ξέρει και τη τα λέω καθημερινώ. Είναι πολύ αληθινός άνθρωπος η Χριστίνα. Εμένα ναι. Αυτό. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί, που είμαστε τόσο καλά, που βρισκόμαστε, έχουμε συνδεθεί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Είναι ένας άνθρωπος που μοιράζεσαι τις επαγγελματικές σου σκέψεις, δηλαδή που την εμπιστεύεσαι και να πάρεις τη γνώμη της. Γιατί ξέρεις, οι γυναίκες έχουμε και ένα ένστικτο. Στους συντρόφους μας, λέμε τη γνώμη μας και το γι' αυτό περισσότερο. Δεν είναι μακριά και από το δικό μου χώρο με μία έννοια, είναι στο χώρο της μόδας. Σαφώς συζητάμε τα πάντα. Εγώ δεν έχω να πω και πολλά πράγματα για τη μόδα, βέβαια, αλλά με ρωτάει πολλές φορές και λέω κι εγώ τη γνώμη μου. Να είναι αρώμα γιο. Έχετε μια σχέση με έναν άνθρωπο και να μην μοιράζεσαι τη ζωή σου, γιατί το κομμάτι του επαγγελματικού είναι. Εννοείται και επειδή. Το επαγγελματικό άπτεται και με το προσωπικό με μία έννοια. Δηλαδή, όταν ας πούμε, υπάρχει πολλή δουλειά και ξέρεις, μέσα στη ροή της ημέρας χάνεσαι με τον άλλον. Πρέπει να βρίσκεις τις στιγμές σου και εμείς αυτό το προσπαθούμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος πρέπει να το κάνει αυτό. Όσο και αν τρέχουμε. Γιατί όλοι μας τρέχουμε σε πολλά πράγματα, όπως και τρέχω και εγώ αυτή τη στιγμή, σε δύο πρόβες για δύο παραστάσεις, σε γυρίσματα, σε διάφορα άλλα. Οπότε πρέπει να το δουλεύεις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα.